Γεια σας αγάπες, καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Είμαι η Σοφία και σήμερα θα κάνω ένα vlog ή glow up για τη καινούργια χρονιά. Τώρα glow up δεν ξέρω ακριβώς, αλλά θέλω να κόψω τα μαλλιά μου, να αλλάξω τα νύχια μου. Τώρα είναι έτσι. Να φτιάξω ένα vision board για το 2023. Διάφορα τέτοια πράγματα για να ετοιμαστώ για την καινούργια χρονιά και για τις γιορτές γενικά. Αυτή τη στιγμή το δωμάτιό μου βρίσκεται σε αυτήν εδώ την κατάσταση, οπότε θέλω να το τακτοποιήσω λίγο. Κάπως τακτοποίησε το δωμάτιό μου. Εδώ έχω τους φορτιστές μου και δεν ξέρω πού να τους βάλω. Εδώ έχω το iPad μου και το laptop μου. Κρεβάτι μου. Εδώ είχα διάφορα πράγματα που τα μάζεψα. Και το γραφείο μου. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω σήμερα είναι πως θα πω να φτιάξω τα νύχια μου. Τώρα είναι έτσι. Είναι μια χαρά, αλλά θέλω να τα αλλάξω. Και έχει χαλάσει και αυτό, ξέρω εγώ. Εδώ. Θέλω να το κάνω έτσι, αλλά λογικά θα τα κάνω όλα με αυτό εδώ το χρώμα, απλά μπλε, και αυτό εδώ το νύχι κάνω μάλλον έτσι έτσι. Ένα σχέδιο από εδώ θα διαλέξω, γιατί είναι λίγο too much να τα έχω όλα, και μετά η τιμή θα είναι και 70 ευρώ κιόλας και άστο καλύτερα. Τώρα πάω να βαφτώ, απλά θα βάλω αυτό εδώ το brow gel και ίσως λίγη μάσκα. Τελικά δεν έβαλα μάσκαρα, χρησιμοποίησα αυτό για τις βλεφαρίδες. Έβαλα αυτό. Και αυτό εδώ το lip gloss από Sephora. Τώρα πάω να ντυθώ. Βρήκα αυτό το outfit στο Pinterest. Και μου αρέσει πολύ. Οπότε πάω να δω αν μπορώ να βρω κάτι παρόμοιο. Βρήκα ό,τι χρειάζομαι. Αυτό είναι το πουκάμισο. Το pullover είναι Brandy Melville. Και το τζιν είναι επίσης Brandy Melville. Τα-δα! Ντύθηκα. Θα βάλω Uggs της καφέ μου. Και έτσι είναι. Super cute. Και θα πάω να αλλάξω τα νύχια μου τώρα. Έβαλα και λίγη μάσκαρα. Τελικά. Αυτή είναι εδώ. Από Essence. Φτάσαμε. Ευτυχώς δεν κάνει τόσο κρύο σήμερα. Τώρα είμαστε μπροστά από το nail salon. Και έτσι είναι τώρα τα νύχια και θα κάνω ένα before and after. Τα-δα! Έτσι είναι τα νύχια. Μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι έτσι μπλε. Και αυτό είναι το πρώτο σχέδιο. Και το δεύτερο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ έχω ξεκλαθεί. Τώρα άλλαξα γιατί είχα σκάσει με το pullover. Και θα πάμε σε λίγο στο κομμωτήριο και βαριέμαι να αλλάζω συνέχεια και θα βάλω αυτό το τζιν. Πότε να. Και τι άλλο. Τώρα είναι 2 η ώρα το μεσημέρι. Θα πάω να φάω μεσημεριανό. Και μετά αν προλάβω θέλω να φτιάξω το vision board. Αν δεν προλάβω θα πάω κατευθείαν στο κομμωτήριο. Είναι 4 η ώρα το απόγευμα και δεν θα προλάβω να κάνω το vision board επειδή θα πρέπει να είμαι στο κομμωτήριο σε λίγο. Τα μαλλιά μου τώρα έχουν μακρύνει αρκετά και μου αρέσει το μήκος. Δεν θέλω να το κόψω πολύ. Ίσως ένα εκατοστό, δύο εκατοστά. Πολύ λίγο. Αλλά αυτές οι τούφες έχουν μεγαλώσει πολύ και δεν έχει ωραίο σχήμα πια. Οπότε αυτό θέλω να πάω να φτιάξω στην ουσία. Εδώ είναι η Νταριάνκα, δεν ξέρω αν την ξέρετε. Είναι από το TikTok και μου αρέσει πολύ εδώ το μαλλί της. Βέβαια, εγώ το θέλω με πιο πολλά layers. Ναι. Εδώ είναι μια φωτογραφία. Κάπως έτσι, γιατί θα πάω και για χτένισμα. Ίσως να μου το χτενίσουν κάπως έτσι. Έτσι. Δεν είναι κάποιες ιδέες γενικά. Να, το θέλω μακριά και θέλω να κόψω ένα 2 εκατοστά και αυτά εδώ να τα φτιάξω. Ξέρω. Όχι, το... πώς να κόψουν τόσο.
Να είναι κάτω από το πηγούνι σίγουρα. Αλλά όχι τελείως κάτω. Δηλαδή, ιδέα δεν έχω. Αλλά θα του πω και θα μου πούνε τι ταιριάζει πάνω. Νομίζω μπορείτε να καταλάβετε ότι μου αρέσει πολύ το branding εδώ. Όλο το outfit, ακόμα και οι κάλτσες είναι από εκεί. Και το pullover που φόρανε ήταν από εκεί, τέλος πάντων. Το μαλλί μου αρέσει πολύ έτσι όπως είναι τώρα το μάκρος. Απλά αυτό είναι άθλιο. Δηλαδή δεν έχει ωραίο σχήμα. Τελευταία φορά τα έκοψα τον Αύγουστο στην Πράγα και έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Βέβαια φοβάμαι μου το κόψει εδώ ή εδώ, γιατί μου το έχει κόψει εδώ μια φορά και ήταν άθλιο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Και εδώ ένα εκατοστό. Βέβαια, καλή δουλειά κάνουν κάθε φορά. Οπότε δεν το κόβουν παραπάνω. Τα-τα! Έτσι είναι το καινούριο μου μαλλί. Τώρα έχω μπούκλες, οπότε δεν ξέρω τι μήκος έχω. Ίσως εδώ να είναι, δεν ξέρω. Αλλά μου τα άκοψε αρκετά. Εντάξει, μια χαρά είναι, μακριά είναι. Αν τα δείτε κανονικά πίσω κιόλας, δεν μπορείτε να πείτε. Εντάξει, δεν το λέω σκοντό. Μου αρέσουνε βέβαια. Έχει πιο ωραίο σχήμα από πριν, γιατί πριν ήταν κάπως σαν κουρτίνα. Οπότε χαίρομαι. Είναι η επόμενη μέρα. Είχα πάει να κοιμηθώ στο σπίτι μιας φίλης μου. Και γι' αυτό λόγο δεν κοιμήθηκα πολύ. Και δεν ξέρω, θέλω να βάλω κάτι κρύο κάτω από τα μάτια μου. Οπότε θα βάλω eye patches. Δεν μπορούσα να καταλάβω από ποια πλευρά μπαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, είδα εδώ την εικόνα και κατάλαβα. Απλά τώρα γλιστράει πάρα πολύ και μου σου πάει τα νεύρα. Τώρα πάω να ξυρίσω τα πόδια μου. Με αυτό θα το κάνω. Εντάξει, με βολεύει αρκετά. Σε ένα τέταρτο θα είμαι έτοιμη. Έκανα την αποτρίχωση και τώρα θέλω να βάλω μια λοσιόν πάνω για να μην γίνουν χάλια τα πόδια μου. Κοιτάξτε πόσο cute είναι η παντόφλες μου. Εφόσον κοντεύει το τέλος της χρονιάς, θέλω να φτιάξω ένα vision board για την καινούργια χρονιά. Έχω και ένα πίσω μου. Το έχω εδώ και ένα χαρόν αυτό. Και δεν μου αρέσει τόσο πολύ πια. Και εφόσον έρχεται το 2023 θέλω να το αλλάξω κιόλας. Απλά στο vision board βάζω πράγματα που θα μου άρεσαν να συμβούν. Δεν είναι στόχοι συγκεκριμένα, αλλά κάπως πώς θα μου άρεσε να είναι το έτος 2023. Δηλαδή μπορώ να βάλω φωτογραφίες από ένα μέρος που θέλω να δω ή γενικά φωτογραφίες που μου αρέσουν. Το κάνω και σαν διακόσμηση κιόλας. Και μετά θα να φτιάξω και κάποιες ταπετσαρίες για το κινητό μου και για το iPad. Οπότε, μέχρι στιγμής έχω φτιάξει το Pinterest board. Έχω πάρα... Όπα. Έχω πάρα πολλές φωτογραφίες εδώ. Απλά θα σας δείξω εδώ. Ναι, καταλάβατε. Οπότε θα πάω τώρα στο Canva, που είναι αυτή εδώ η εφαρμογή. Όπα, έχει Pinterest, Canva. Και εδώ βασικά έχω αρχίσει να φτιάχνω ένα. Απλά πατάτε το Create a Design εδώ πάνω. Μετά το Custom Size, αυτό. Διαλέγετε το μέγεθος και σας ανοίγει εδώ. Και μετά πατάτε το camera roll. Εδώ. Και αφού έχετε κάνει save κάποιες από τις φωτογραφίες τις οποίες θέλετε, τις έχετε εδώ, απλά πατάτε, νομίζω μέχρι 20 πάει τώρα, και απλά το βάζετε add to page. Και σας τις βάζει εδώ. Και μετά μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά όπως θέλετε. Απλά... Πραγματικά... Συνήθως μου παίρνει πολλή ώρα αυτό. Αλλά... Καταλάβατε. Κάπως έτσι το βάζετε. Και μετά εγώ θα φτιάξω 4, γιατί
τέσσερα χαρτιά α4 χωράνε εκεί πάνω. Τώρα θα πάω να τα εκτυπώσω βασικά όταν τελειώσω και θα φτιάξω και τις ταπετσαρίες. Έφτιαξα και το 4 κολλάζ. Σαν το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Και τώρα πάω να τα εκτυπώσω. Τώρα η μαμά μου τελειώνει τις φωτογραφίες. Με έχει βοηθήσει να τα εκτυπώσω όλα. Γιατί έχουμε να πάμε για βραδινό με την ονά μου και τη μαμά μου. Σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο. Τα έχει κλείσει η ονά μου. Νομίζω για τις 6.30. Σχετικά νωρίς τα έχει κλείσει. Αλλά θέλουμε να είμαστε εκεί στην πλατεία στις 5.30. Γιατί νομίζω έχει ένα σοου και θέλω να το δω με τη μαμά μου. Οπότε θα πρέπει να αρχίσω να ετοιμάζομαι σιγά σιγά. Θέλω τουλάχιστον να βρω τι θα φορέσω και μετά να φτιάξω το vision board και μετά να ετοιμαστώ. Αλλά δεν έχω ιδέα τι θα βάλω. Ήθελα ένα φόρεμα, αν έχω μακριμάνικο. Γιατί μας έχει πει να ντυθούμε επίσημα η νονά μου. Θα δούμε. Ή ένα pullover και μια φούστα. Θα δω. Δεν έχω ιδέα. Να το vision board. Είναι όντως πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ πως βγήκε. Και ταιριάζουν και τα χρώματα και όλα και όλα αυτά. Παιδιά, αυτό που φτιάξα πριν 2 χρόνια ήταν τραγικό. Έδειχνα που η μαμά μου βγάζει κάτι φωτογραφίες. Αυτό ήταν από τα προηγούμενα χρόνια. Και το πρώτο ήταν άθλιο. Αυτό γέλαγα. Αλλά εντάξει, εδώ ταιριάζουν και τα χρώματα και είναι πολύ ωραίο. Τελικά βρήκα περίπου τι θα φορέσω. Έχω αυτές τις ψηλές μπότες. Δερμάτινο σορτσάκι. Έχω αυτό εδώ το μαύρο pullover. Και θα βάλω και ένα καλσόν, είπαμε. Και δεν ξέρω, θα βάλω αυτό μάλλον λίγο smoky. Θα έχω αυτό το... Θέλω αυτό το vibe σήμερα. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα το παρακάνω κιόλας. Είναι λίγο σαν να πάω σε club το outfit. Αν είχα και κάτι πιο στενό πάνω. Αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Τώρα βάφαμε. Έβαλα το pullover ήδη για να μην αλλάζω μετά. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θέλω αυτό. Θέλω να βάλω eyeliner και σκιές και τέτοια. Αλλά δεν είμαι σίγουρη πόσο smoky θέλω να το κάνω. Την προηγούμενη φορά είχα δοκιμάσει να φτώσαν μια κοπέλα στο TikTok. Μου βγήκε κάπως. Δηλαδή, εντάξει, είχαμε άλλο σχήμα ματιού, οπότε δεν θα έβγαινε το ίδιο της άλλης. Αλλά δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Μου άρεσε πάντα πιο πολύ όταν πλαπέζω εγώ με τις σκιές και μου βγαίνει όπως να είναι. Οπότε αυτό θα κάνω. Βάφτηκα έτσι, έχω κάτι ροζ σκιές και έβαλα και καφέ eyeliner και μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα πάω να ντυθώ. Ετοιμάστηκα, αυτό είναι το outfit, μου αρέσει πάρα πολύ, απλά δεν προλαβαίνουμε. Οπότε πρέπει να βιαστούμε. Έτσι βάφτηκα. Νομίζω είναι ωραίο. Τελικά μου αρέσει πολύ το μαλλί, τώρα που έχει σιώσει λίγο κιόλας, γιατί φοβόμουν ότι μου το κόψανε πολύ. Αλλά μου αρέσει αυτό το μήκος τελικά. Και το outfit δεν νομίζω να είναι και too much, εντάξει. Φτιάχτηκα λίγο. Νομίζω δεν είμαι το ίδιο σαν στην αρχή αυτού του βίντεο. Πάλι καλά, τώρα πάμε. Καθόμαστε μέσα στο εστιατόριο τώρα και είναι πάρα πολύ ωραίο μέσα. Σας δείξω μέσα, πιο πολύ ωραία ατμόσφαιρα και είδαμε και το show, ήταν πολύ ωραίο. Γυρίσαμε πριν λίγο, είχαμε πάει στο Ζαμπρί που είναι ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, σίγουρα το προτείνω. Εγώ είχα παραγγείλει κοτόπουλο με ριζότο νομίζω, δεν θυμάμαι. Κάποιο ρύζι ήταν και ήταν πολύ ωραίο, σίγουρα να το δοκιμάσετε
Και μετά είχαμε παραγγείλει και ένα emotional chocolate cake, νομίζω έτσι λέγεται. Και βγαίνανε κάτι ατμή και ήταν τέλειο. Και νομίζω χύσανε ή σοκολάτα πάνω ή καραμέλα πάνω και ήταν ό,τι καλύτερο. Και αυτά και σήμερα. Ελπίζω να μην είμαι το ίδιο με πριν. Στην αρχή του βίντεο τα μαλλιά μου ήταν μακριά, πιο μακριά. Αλλά ήταν σαν κουρτίνα, δεν είχαν σχήμα. Και τώρα μου έχει κάνει φιλάρισμα full. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα έχει σχήμα ρε παιδιά, καταλάβατε. Και το make-up μου αρέσει. Εντάξει μου πήρε ένα τέταρτο το make-up, 10 λεπτά. Το έχω κάνει master αυτό το look. Απλά βάζω την ταινία και τσαπ. Άμα θέλετε μπορώ να κάνω ένα make-up routine. Αν και μου το έχετε ζητήσει αρκετοί, το θέλετε στο YouTube, στο TikTok, στο Instagram, μπορείτε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Και αυτά για σήμερα. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα like και εγγραφή. Αντίο!